Πάμε. Ποιος λόγος είναι εσύ? Ένα κακό παιχνίδι για μας. Το χειρότερο απ' όλα έγινε σε παιχνίδι που το ήθελε πολύ ο κόσμος. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από όλο τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει. Ένα παιχνίδι το οποίο αλλιώς το σχεδιάσαμε. Είχαμε δει τον αντίπαλο. Δυστυχώς πολλές φορές η θέληση σε οδηγεί σε λάθος τρόπο. Πέρασε ένα πρώτο ημίχρονο που πήγε σε ένα παιχνίδι με λογικό πολύ. Όπως το ήθελε ο αντίπαλος, προσπαθούσαμε να έχουμε κατοχή μπάλας, αλλά δυστυχώς το κάναμε με λάθος τρόπο. Δεν ανοίξαμε το παιχνίδι από πίσω, δεν λειτουργήσε τίποτα ούτε από τον άξονα ούτε από τις πλευρές. Πήγαμε σε ένα βιαστικό παιχνίδι για να έρθει η μπάλα γρήγορα στην περιοχή. Ένα προβλέψιμο παιχνίδι το οποίο ο αντίπαλος έβρισκε τρόπο και το έκοβε. Προσπαθήσαμε στο ημίχρονο να δώσουμε κατευθύνσεις, να δουλέψει καλύτερα το τρίγωνο στη μέση, να έρθουν πιο κοντά οι γραμμές από το πλάι, να υπάρχουν συνεργασίες των πλαγίων παιχτών με τους από πάνω. Να μπορέσουμε να πάμε με φόβο, θα ήταν να πλαγιοκοπήσουμε, ήταν να παίξουμε από τον άξονα, βγάζοντας και λίγο πιο έξω τον αντίπαλο. Δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτα, προσπαθήσαμε με κάποιες αλλαγές να δώσουμε μεγαλύτερη φρεσκάδα. Το χειρότερο απ' όλα ήρθε στο τέλος. Ενώ μπορούσαμε να έχουμε το μυαλό μας και στο αμυντικό μας παιχνίδι για να μην δεχτούμε γκολ που είναι πολύ σημαντικό, το γκολ που έρχεται εδώ για οποιοδήποτε αντίπαλο. Δεχτήκαμε ένα γκολ λίγο πριν τη λήξη που ολοκλήρωσε την κακή εικόνα μας. Ξέρω ότι τώρα όλα φαντάζονται μαύρα και δύσκολα. Για τα δύο παιχνίδια μιλάω που είναι για αυτή τη φάση του κυπέλλου. Πιστεύω όμως ότι έχουμε την ομάδα να ξεπεράσει την κακή της μέρα και να πάμε να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα μέσα στο βουλί. Αυτό μπορεί να μην έχει καλά σε πολλά αυτιά, αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι να διεκδικήσουμε τα πάντα εκεί. Ξαναλέω να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κόσμο γιατί μας στήριξε πολύ και έκανε και πολύ υπομονή παρόλο που δεν είχαμε καλή εικόνα. Όταν δεν λειτουργεί ένα πλάνο, τις ευθύνες αναλαμβάνει ο προπονητής. Οι ποδοσφαιριστές κάνουν την προσπάθειά τους πάντα, άλλες φορές καλά, άλλες φορές μέτρια. Μένουμε εδώ. Εμείς είμαστε για το κακό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα. Και όλοι μαζί με τα παιδιά να ξαναφέρουμε ηρεμία και καλή αγωνιστική παρουσία μέχρι το επόμενο παιχνίδι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε εκεί την πρόκληση. Σας ακούω αν έχει πρόκληση. Coach, νομίζω ότι η ομάδα σήμερα ήταν κακή επιθετικά και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που κρατάω εγώ προσωπικά και ίσως ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι είδαμε μεγάλη διαφορά στον αμυντικό τομέα από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν απειλήθηκε. Αντιθέτως, στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να έχουμε αλλαγές στη διάταξη αλλά μόνο σε πρόσωπα, είδαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα με τον αντίπαλο να κάνει 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Υπάρχει κάποια εξήγηση? Έτσι ακριβώς συνέβη κάθε τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι φυσιολογικό όταν δεν επιβάλλεις τον παιχνίδι σου και τον δεν βγάζεις αυτά που έχεις σχεδιάσει στο γήπεδο, ο αντίπαλος να παίρνει ψυχολογία, να παίρνει κουράγιο. Κάποια στιγμή από ένα παιχνίδι το οποίο ήρθε για να το οδηγήσει στην αυλικότητα στον πρωτοημίχρονο και να το πάει έξω από αυτό που σχεδιάσαμε, τον αντίπαλο λοιπόν κάνει κάτι εύκολο στο αμυντικό του παιχνίδι, πολύ φυσιολογικό, να αποκτήσει και μέτρα, να αρχίσει να έχει και αυτοπεποίθηση. Και είδαμε ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο και μια-δυο φάσεις πριν δημιουργήθηκαν, γιατί εκεί και μέτρα χάσαμε στο γήπεδο. Εννοείται ότι όταν δεν έχει κατοχή μπάλας είναι απολύτως φυσιολογικό ο αντίπαλος να φέρει κάποιες προσπάθειες. Αυτό συνέβη και το άσχημο είναι ότι δεχτήκαμε σε λίγο την γκολ, το οποίο είναι σημαντικό γκολ για τα παιχνίδια του γκολ. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια καινούργια ομάδα. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε, ξέρουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι και αυτήν την περίοδο καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Έχουμε να βελτιώσουμε πολλά και στο εξωτερικό μας παιχνίδι και στο αμυντικό, γιατί σήμερα
Δεν κάναμε τίποτα από ό,τι είχαμε σχεδιάσει. Και βλέπετε ότι μια ομάδα έμπειρη όπως εμείς ήρθε και μπλόκαρε και δεν είχε λύσεις από κάποιο διάστημα και μετά. Είναι κάτι το οποίο θα μας προβληματίσει. Κοιτάξτε να το λύξουμε. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα παιχνίδι και να περιμένεις να σε πάνε όλα πρίμα. Αν υπάρχει και κάτι το οποίο μπορεί να σε μπλοκάρει, πρέπει να έχουμε, επειδή έχουμε έμπειρους και ποιοτικούς προσφυγιστές, και την ηρεμία και την εμπειρία, να μην ξεφεύγουν από το πλάνο και να έχουν τις λύσεις. Δεν είναι ανησυχητικό μόνο το κομμάτι που λέτε για το θέμα του αμυντικού. Ανησυχητικό είναι ότι είμαστε μια ομάδα η οποία με την εμπειρία και την ποιότητα του Σαντλού πρέπει και την κατοχή της μπάλας να έχει και να εκβάλλει το ρυθμό της και μέσα στην έδρα της ειδικά να κάνει το παιχνίδι της. Όταν δεν γίνουν όλα αυτά, αυτόματα και κουράγιο παίρνει ο αντίπαλος και προβλήματα που θα σε δημιουργήσει. Άλλη ερώτηση. Coach, η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς χειρότερη από αυτή στο πρώτο. Πού οφείλονταν αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι οι οδηγίες σας ήταν εντελώς διαφορετικές. Κοιτάξτε, είπα και στην αρχή το δηλώσεώ μου ότι στο ημίχρονο προσπαθήσαμε να πάμε πιο ορθόδοξοι. Αλλά για έναν εξήγητο λόγο δεν υπήρξε η δυνατότητα, δεν βγήκαν τα παιδιά σε φάσεις που θα μπορούσαν να πάρουν την μπάλα, να δημιουργήσουν από πίσω. Μας μπλόκαρε το παιχνίδι, πήγαμε πολύ στο εύκολο, πήγαμε στο πολύ προβλέψιμο. Από κάποια στιγμή όταν επιμένεις σε αυτό και δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, είναι φυσιολογικό να κερδίζει σαν δύο, όπως είπα και στον κύριο προηγουμένως, μέτρα ο αντίπαλος, να αποκτάει αυτοπεποίθηση και κάποια στιγμή να βρει και χώρους για να σε κάνει πράγματα. Δεν είναι κακή ομάδα ο Ολυμπιακός Βόλου. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε προσωπικές ενέργειες του ένας εναντίον ενός μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα και προβλήματα. Εκμεταλλεύτηκαν το ότι εμείς, σαν ομάδα, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πήραν τα μέτρα στο γήπεδο και δημιουργήσαν και τις φάσεις και στο τελευταίο δεκάλεπτο κάναν και τις φάσεις. Γιατί μέχρι τότε ήταν ένα παιχνίδι το οποίο και κυρίως μέχρι το 70-75 δεν είχαμε κινδυνεύσει ιδιαίτερα, δεν είχαν γίνει φάσεις στο πίσω κομμάτι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βελτιώσουμε, πρέπει να αποκτήσουμε συνοχή. Λέω και πάλι και από την αρχή το λέω, είχαμε κάνει κάποιες νίκες στην αρχή και λέγαμε πράγματα ότι η ομάδα είναι πολύ καλή και εξακολουθούν να λέω ότι είναι πολύ καλή. Αλλά οι ομάδες δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Πολλοί καινούργοι παίχτες. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Το κακό είναι ότι ήρθε άσχημο αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να έρθει. Για χίλιους δυο λόγους. Το γνωρίζουμε καλά. Μέσα από αυτή τη δυσκολία θα προσπαθήσουμε και την ομάδα να στηρίξουμε και να σταθεί στα πόδια της και να πετύχει πράγματα για να μπορέσει να μπει σωστά και για το επόμενο παιχνίδι και για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ανερώτηση. Ωραία.